Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αντωνάκης. Στον τηλεοπτικό διάβλο μέσω διαδικτύου, μέσω YouTube, η γειτονιά μας. Είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου του Κορυδαλλού, κοντά στον Πειραιά. Απόψε έχουμε και πάλι μαζί μας τον εκλεκτό διδάκτορα της φιλοσοφίας και της νοοπολιτικής, δηλαδή τον ερευνητή και μελετητή της διασυνδέσεως της φιλοσοφίας, των νοοτροπιών, των στάσεων ζωής, των πολιτισμών, με το πολιτικό φαινόμενο, πώς αυτά διασυνδέονται, τον δόκτορα Νικόλαο Λάο. Θα κουβεντιάσουμε απόψε, σε συνέχεια μιας προηγούμενης συζητήσεώς μας, διαδικτυακής και πάλι εδώ στη γειτονιά, το ζήτημα της Ευρασίας. Αυτή τη φορά θα δούμε, κυρίως υποθέτω, Νικόλα μου, και σε καλησπερίζω, ότι θα κοιτάξουμε περισσότερο τον ρωσικό παράγοντα σε μία διασύνδεσή του, ευρασιατική διασύνδεση, των Ρώσων, των Κινέζων, των Τούρκων και των Ιρανών. Και βέβαια, οι ιδιαιτερότητες οι οποίες εκπηγάζουν από κάθε υποκείμενο αυτού του ευρασιατικού πρωταρχικού τετραγώνου, μπαίνουν και άλλες δυνάμεις μέσα, έτσι, και ισχυρά κράτη μάλιστα, όπως είναι τα αραβικά κράτη, όπως είναι η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, έτσι. Αλλά θα αρχίσουμε από αυτό το τετράγωνο, Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Τουρκία. Και βέβαια βλέπουμε σε αυτές τις χώρες ότι η ρωσική ορθοδοξία είναι βέβαια, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και Νέας Δρόμης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τις εκκλησίες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει το Ουκρανικό σχίσμα, η Ρωσία παραμένει ορθόδοξη χώρα. Είναι ορθόδοξη χώρα. Θα δούμε όμως αυτή η ορθόδοξη χριστιανική πίστη πώς νοηματοδοτεί και κινητοποιεί την γεωπολιτική θέση και την γεωπολιτική στάση και την παραγωγή εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των Ρώσων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Βεβαίως και σε επόμενα εγχειρήματά μας, Ινσαλά, αν θέλει ο Θεός, υπέροχη φράση, αν θέλει ο Θεός, θα δούμε μαζί, Νικόλα μου, το ζήτημα του τουρκικού Ισλάμ, το οποίο εκφράζει ο αδελφός μουσουλμάνος, πρόεδρος κύριος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντοάν. Ποιες ιδιαιτερότητες έχει έναντι του αραβικού καθιερωμένου Ισλάμ, αυτό το τουρκικό Ισλάμ. Τι συνέργειες παράγει με την Σαουδική Αραβία ή και τι αντιπαλότητες με τη Σαουδική Αραβία, με την Αίγυπτο, αν παράγει αντιπαλότητες ή συνέργειες ή αν προηγουμένως είχε παράξει συνέργειες και τώρα αντιπαλότητες. Θα το δούμε στην προοπτική του μέλλοντος, αφού εξετάσουμε την ιδιαιτερότητά του, του τουρκικού Ισλάμ, σε ένα άλλο μας εγχείρημα. Επίσης, ο παράγοντας Κίνα είναι πολύ ισχυρός. Η Κίνα το 1911 σχηματίστηκε ως χώρα μη αυτοκρατορική, δηλαδή χωρίς να έχει αυτοκράτορα. Το 1912
μετά την εισβολή των Ιαπώνων παρατηρείται το φαινόμενο της Ματζουρίας, δηλαδή της καταλήψεως από τους Ιάπωνες ενός τμήματος της Ιαπωνίας, φέρει μέσα της η Κίνα, ένα τμήμα της Κίνας κατελήφθη από την Ιαπωνία και κατεστάθηκε ο Πιού, ο τελευταίος αυτοκράτορας, στην Ματζουρία, είναι το ακριβές. Λοιπόν, φέρει η Κίνα μέσα στο νόα της, στο νου της, διότι εσύ, Νικόλα μου, είσαι γεωπολιτιστής, φιλόσοφος, αλλά κυρίως εξετάζεις τα θέματα και καλά κάνεις από την άποψη του νόος, όπως είπα, των νοοτροπιών, των ευαισθησιών, των συναισθημάτων, των πολιτιστικών στάσεων. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πώς λοιπόν θα ήθελα κάποτε να μας πεις ο πόλεμος του οπίου, αλλά που βάζανε τους Κινέζους, τις ελίτ, τις κινέζικες, να πληρώνουν την εξάρτησή τους από το όπιο. Πώς αυτό μαζί με την τραυματική εμπειρία του βομβαρδισμού από το ΝΑΤΟ, της πρεσβείας της Κίνας στο Βελιγράδι το 1999, όταν βομβαρδίζεται τότε η Γιουγκοσλαβία. Πώς αυτό επηρεάζει μια Κίνα η οποία έγινε κομμουνιστική ή μάλλον σοσιαλιστική το 1949, παρέμεινε υπό την αιγίδα του ΜΑΟ μέχρι και την πολιτιστική επανάσταση καθαρά και μετά το θάνατο του ΜΑΟ ο Τεν Ξιαοπίνγκ επανεισήγαγε στην Κίνα την έννοια του κονφουκιανισμού, της ιεραρχίας, κάτι που κατέληξε μέχρι σήμερα στον Τσι Τζιπίνγκ, τον πρόεδρο και γραμματέα του κόμματος, να έχει διαμορφώσει και να έχει καθιερώσει μια μορφή κρατικού σοσιαλ-καπιταλισμού, ας τον πούμε έτσι. Θα το δούμε σε μια άλλη. Τώρα απλά και μόνο βάζω τα ψηφιδωτά. Και το Ιράν, βεβαίως, που περνάει από το 1971 και μετά με την εκδήλωση των αυτοκρατορικών βουλήσεων του Σάχη, οι οποίες ήρθαν και ως αντίδραση στο πραξικόπημα που είχε γίνει κατά του Πρωθυπουργού Μοσαντέχ το 1953, ο οποίος ήθελε να δώσει τα πετρέλαια στον Ιρανικό λαό και να εκβάλει τον Βρετανικό παράγοντα. Φτάνουμε στην Ισλαμική Επανάσταση τη λεγόμενη του 1979, στο πυρηνικό πρόγραμμα, στην συμφωνία με την Αμερική και τη Γερμανία και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, για μια διευθέτηση του ζητήματος των πυρηνικών, την αντιπαλότητα του Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ, εκεί θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα, και βεβαίως την αποχώρηση το 2018 των Ηνωμένων Πολιτειών του Προέδρου κυρίου Ντόναλντ Τραμπ από τη Συμφωνία των Πυρηνικών. Λοιπόν, ένα Ιράν το οποίο ξεκινάει από την Περσική Αυτοκρατορία, το οποίο έχει κατά 60% Ιρανοπέρσες κατοίκους, αλλά κατά 40% Αζέρους κατοίκους. Μετά από αυτήν λοιπόν την παρουσίαση των ψηφιδωτών, αδερφέ διδάσκαλε Νικόλα Ελάε, ο λόγος είναι δικό σου, να μας δώσεις τη γνώση σου για το ευρασιατικό φαινόμενο, αρχίζοντας, όπως και κατηδίαν έχουμε φτιάξει το πλάνο μας, το σχέδιαγραμμα, από το φαινόμενο Ρωσία. Μια Ρωσία που ξεκινάει από τον 10ο αιώνα, από τη σημερινή Ουκρανία, το 13ο αιώνα πηγαίνει στη Μόσχα, παρουσιάζεται σήμερα, έχει εκχριστιανιστεί από τον 10ο αιώνα με κέντρο το Κίεβο, έτσι, και έγινε η βάπτιση του Τσάρου και των υπηκών του. Βάλε μας λοιπόν σε παρακαλώ θερμά τις ιδιαιτερότητες τις ρωσικές μέσα στο σύνολο ευρασιατικό φαινόμενο και θύμισέ μας καταρχήν τι εννοούμε όταν λέμε Ευρασία.
ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά να ξαναμιλήσουμε σε αυτή την σημαντική εκπομπή και θα ήθελα να πω ότι ήταν εντυπωσιακό το πλαίσιο το οποίο έθεσες ιστορικά, γιατί συμπληρώνει και συνοψίζει κατά έναν πολύ δημιουργικό τρόπο όλη την εικόνα των πυλώνων και των συνιστοσών του ευρωασιατικού, γεωπολιτικού και πολιτιστικού υποκειμένου που είχαμε θέσει στην προηγούμενη εκπομπή. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε υπόψη μας πάντοτε όλους τους παράγοντες που ανέφερες. Δεν ξέρω, ίσως να έχει νόημα, νομίζεις, να πούμε λίγα λόγια, μια και ανέφερες για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, πιθανόν να αναφέρουμε, να πάμε και σε ορισμένα στοιχεία καταβολικά ή να περάσουμε κατευθείαν στον ρωσικό ευρασιατισμό. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες για τη ρωσική ιστορία. Ναι, γιατί όχι. Είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν αυτό την ώρα δηλαδή που το έθεσες. Εγώ ήμουν έτοιμος να πω κατευθείαν στο ρωσικό ευρασιατισμό, αλλά πιθανόν να πούμε και δύο κουβέντες για τη Ρωσία και την ιστορία της, ίσως τις καταβολές της. Και ίσως θα προσπαθήσω να το συνοψίσω ταχύτατα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Οι αρχές της ρωσικής ιστορίας και περιλαμβάνω μέσα σε αυτήν και την ιστορία των σημερινών Ρώσων αλλά και των σημερινών Λευκορώσων και των σημερινών Ουκρανών ανάγεται ουσιαστικά σε μια ιστορική κοινότητα που ονομαζόταν Ρώσ του Κιέβου. Και αυτό δίνει και την σημασία της Ουκρανίας ως γεωγραφικού υποκειμένου σήμερα. Το κράτος των Ρώσ του Κιέβου, δηλαδή η λεγόμενη Κιεβινή Ρωσία, η Ρωσία του Κιέβου, αποτελούνταν από νότιους Σλάβους. Παρότι δεν είναι σίγουρο από πού προήλθαν οι Σλάβοι, οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι Σλάβοι προήλθαν από την περιοχή των Καρπαθίων, κινήθηκαν βορειοανατολικώς, επίκησαν την περιοχή του σημερινού Κιέβου και δημιούργησαν μια συνομοσπονδία ανατολικών σλαβικών φυλών από τα τέλη του 9ου έως και τα μέσα του 13ου αιώνα. Στη μέγιστη γεωγραφική επέκτασή του, δηλαδή περί τα μέσα του 11ου αιώνα, το κράτος των Ρώσ του Κιέβου εκτινόταν από τη Βαλτική θάλασσα στο βορρά μέχρι τον Εύξεινο Πόντο στο νότο και από τις πηγές του ποταμού Βιστούλα στα δυτικά μέχρι τη Χερσόνησο του Ταμάν στο σημερινό Κρασατάρ στα ανατολικά. Ουσιαστικά το κράτος των Ρώσ του Κιέβου αποτελεί την πολιτιστική κοιτίδα των Ρώσων, των Λευκορώσων και των Ουκρανών, αν και αργότερα το πολιτιστικό και γεωπολιτικό κέντρο των Ρώσων μεταφέρθηκε από το Κίεβο στη Μόσχα. Η ιστορία του ρωσικού, συγκεκριμένα νότιο-σλαβικού επικισμού της Ευρασίας, είναι μια ιστορία μεγάλων γεωστρατηγικών, πολεμικών και θα έλεγα και πολιτικών επιτυχιών εκ μέρους των Ρώσων, όπως Ρώσους εννοώ εδώ τους Νοτίους Σλάβους. Η επιβολή και η επικράτηση των Ρώσων στη Δυτική Ευρασία μέσω του κράτους των Ρώσ του Κιέβου επιτεύχθηκαν αφού προηγουμένως οι Ρώσοι κατάφεραν μια σειρά από νίκες εναντίον των Φινοούγκρων, των Τατάρων, των Γερμανών και διαφόρων βαλτικών λαών που επίσης διεκδικούσαν τα ίδια εδάφη, δηλαδή τη ζώνη του Κιέβου. Επίσης, οι Ρώσοι επέδειξαν σημαντικές ικανότητες προσαρμογής σε μια περιοχή η οποία χαρακτηριζόταν από χαμηλής ποιότητας χώμα, βραχίες καλλιεργητικές περιόδους λόγω κλίματος, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλες ανοιχτές πεδιάδες που δυσκόλευαν την υπεράσπιση των ρωσικών συνόρων.
Άρα λοιπόν, υπό τις προαναφερθήσεις αντίξωες γεωπολιτικές, όχι μόνο γεωγραφικές συνθήκες, οι Ρώσοι κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα στο οποίο στηρίχθηκε το κράτος των Ρώσων του Κιέβου. Τώρα, όπως κυρίως προανέφερες, ο ρωσικός πολιτισμός είναι αρρήκτος συνδεδεμένος με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το έτος 988 μετά Χριστόν προφανώς, ο πρίγκιπας Βλαδίμηρος Πρώτος, ο Μέγας ο λεγόμενος, τον Ρώσ του Κιέβου, εκχριστιάνισε τους Ρώσ, σύμφωνα με την παράδοση και τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου, αφού προηγουμένως ο ίδιος βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός στη Χερσόνα της Κρυμαίας. Έχουμε δύο κομβικά σημεία λοιπόν στην διαμόρφωση της ρωσικής ιστορίας, το Κίεβο και την Κρυμαία. Οι δεσμοί μεταξύ του Βυζαντίου και των Ρώσων επισφραγίστηκαν με τον γάμο του Βλαδίμηρου Πρώτου με την πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτών. Σε αυτό το σημείο αξίζει, και γιατί είναι και λίγο χαριτωμένο, να επισημάνουμε ότι υπάρχουν διάφορες ιστορικές πηγές που εξηγούν πώς έγινε ο προσιλητισμός του Βλαδίμηρου Α στη Βυζαντινή Ορθοδοξία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις ιστορικές πηγές, ο Βλαδίμηρος Α εξέταζε ποια θρησκευτική πίστη να επιλέξει μεταξύ του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, του Λάτινο-Φραγκικού Χριστιανισμού και του Βυζαντινού Χριστιανισμού. Γιατί ήθελε να εξυγχρονίσει, θα λέγαμε με σύγχρονη ορολογία, τους Ρώσους του Κιέβου, και αυτές ήταν οι εμπειρίες θρησκειών που είχε στη γειτονιά του. Οπότε ήθελε και αυτός να βάλει μέσα στους μεγάλους πολιτισμούς της γειτονιάς και την κοινότητα των Ρώσων του Κιέβου. Αφού έλαβε λοιπόν ενημερωτικές εκθέσεις, έστειλε εκπροσώπους του, ας το πούμε, διπλωμάτες του, πράκτορές του, αναλυτές του, λίγο απ' όλα, σε αυτές τις κοινότητες, για να πάρει πληροφορίες και να διαλέξει. Αφού έλαβε ενημερωτικές εκθέσεις ότι οι μουσουλμάνοι του Βόλγα δεν είχαν έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής και ότι ήταν και ότι... Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Αφού έλαβε λοιπόν ενημερωτικές εκθέσεις ότι οι μουσουλμάνοι του Βόλγα δεν είχαν έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής και ήταν βυθισμένοι στη θλίψη και ότι γενικώς το Ισλάμ απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ και χοιρινού, απέρριψε το Ισλάμ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η πόση αλκοολούχων ποτών αποτελούσε μια σημαντική απόλαυση για τους Ρώσους. Στη συνέχεια, ο Βλαδίμηρος Α άκουσε προσεκτικά τους Ιουδαίους, πιθανόν Χαζάρους, που τον επισκέφθηκαν για να τον προσιλητήσουν στον Ιουδαϊσμό, και αφού συζήτησε μαζί τους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφού οι Ιουδαίοι έχασαν την Ιερουσαλήμ, είχαν κατά τα δικά τους κριτήρια χάσει πλέον τη θεία εύνοια, την προνομιούχα θέση τους, ας πούμε, και με αυτό το σκεπτικό απέρριψε τον Ιουδαϊσμό. Στη συνέχεια, οι αναφορές που έλαβε ο Βλαδίμηρος Α από τους απεσταλμένους του στη Γερμανία τον πληροφόρησαν ότι δεν υπήρχε κάλος και γοητεία στις εκκλησίες της Λατινοφραγκικής Δύσης, ενώ αντιθέτως οι απεσταλμένοι του στην Κωνσταντινούπολη, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, τον πληροφόρησαν ότι το Βυζάντιο και ιδιαιτέρως η Ορθόδοξη Εκκλησία του Βυζαντίου διέθεταν απερίγραπτο και υπερκόσμιο κάλος. Εξού και με βάση και αυτό το αισθητικής τάξεως κριτήριο, επέλεξε τελικώς τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό του Βυζαντίου. Και τι παρήχθη από αυτό, από αυτή την επιλογή, τι παρήχθη? Ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο... Παρήθη, δηλαδή, παρήθη η ρωσική ορθοδοξία. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα πριν το σχίσμα το δεύτερο των εκκλησιών. Είχε γίνει το πρώτο, είχε ακριβώς το 867, πριν το 1054. Παράγεται στην ενιαία εκκλησία η ρωσοσλαβική ορθοδοξία. Για πες μας, σε παρακαλώ, Νικόλα μου, αυτή η ρωσοσλαβική στάση ζωής και τάση πολιτιστική, πώς επηρέασε και επηρεάζει το υποκείμενο που λέγεται Ρωσία στο τότε, στο τώρα και τι βλέπεις για το αύριο? Κέριο ερώτημα και αυτό. Εδώ. Εδώ πρέπει να τονιστεί μια ιδιαιτερότητα, όσο ίσως και πνευματική κερκόπορτα της ρωσικής ορθοδοξίας. Πες μας. Η Ρωσία του Βλαδίμηρου Α και σε μεγάλο βαθμό η Μεσαιωνική Ρωσία γενικώς υιοθέτησαν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό του Βυζαντίου, χωρίς να έχουν όμως αφομοιώσει την ελληνική φιλοσοφία, η οποία αποτελούσε το διανοητικό υπόβαθρο των Ελλήνων εκκλησιαστικών πατέρων, οι οποίοι διαμόρφωσαν τη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου. Πήραν δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα χωρίς να έχουν αφομοιώσει και ενσωματώσει πλήρως τις γνωσιολογικές προϋποθέσεις του. Εξού και σε μεγάλο βαθμό τόσο οι ρωσικές ελίτ, όσο και ο ρωσικός λαός, ανέπτυξαν μια ορθόδοξη χριστιανική πίστη, πράγμα που το βιώνει και, και το νεοελληνικό υποκείμενο ως πρόβλημα μετά την κατάλυση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε λοιπόν μια ορθόδοξη χριστιανική πίστη χωρίς να διαθέτουν τον κατάλληλο φιλοσοφικό λόγο. Και αναμειγνύοντας έτσι τη χριστιανική πίστη που παρέλαβαν από τους Βυζαντινούς, με τοπικές δυσιδαιμονίες, με ανώτρια στοιχεία του ευρασιατικού μυστικισμού και με μία προσπάθεια κάλυψης του φιλοσοφικού κενού με άλλους τρόπους. Ποιους τρόπους? Επίσης, στο πλαίσιο της... Για ποιους τρόπους, πώς κάλυψαν αυτό το κενό, θέλω να μας πεις. Σε παρακαλώ θερμά. Είτε μέσα από τον σαμανισμό της ευρασιατικής στέπας, είτε μέσα από κάποια στοιχεία λαϊκής δυσιδαιμονίας, αν μου επιτρέπετε ο όρος, είτε στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, ένα δυτικόστροφο τμήμα των ρωσικών ελίτ προσπάθησε να καλύψει το φιλοσοφικό έλλειμμα της Ρωσίας μέσω φιλοσοφικών ρευμάτων της Δυτικής Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο το 19ο αιώνα, μέσω των μυθιστορημάτων του, και ο μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης, ο Ντοστογεύσκη, εμέσως πλην σαφώς αποφάνθηκε ότι ο ρωσικός λαός, αυτός ο ιδιαίτερος ρωσικός όρος «ναρόντ», δεν είχε ακόμα κατά τον Ντοστογεύσκη καταλήξει σε μια συνειδητή επιλογή αναφορικώς με τον Ορθόδοξο Χριστό. Και ότι συνεπώς κατά τον Ντοστογεύσκη, καθώς δεν είχε ένα σαφές συνειδητό όραμα περί του ιστορικού του πεπρωμένου, ο ρωσικός λαός μπορούσε ακόμη, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, να ρίξει τον εαυτό του στις πιο τερατώδεις παρεκκλήσεις και στους πιο τερατώδεις πειραματισμούς. Φράσεις του Ντοστογεύσκη. Ωστόσο, στον 20ο αιώνα, το προαναφερθέν κενό, δηλαδή το κενό της άρθρωσης λόγου, φιλοσοφικού λόγου, όχι μόνο πίστης και συναισθήματος, αυτό το ζήτημα το ανέδειξε και ως πρόβλημα και ως πρόκληση της ρωσικής ορθοδοξίας ένας εμβριθέστατος και πολυγραφότατος Ρώσος θεολόγος και φιλόσοφος και πρωτοπρεσβύτερος, ο Ζόρζ Φλωρόφσκι, ο οποίος διετέλεψε επί μακρόν καθηγητής της πατερικής θεολογίας στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Σαν Σέρζ. Και ο οποίος είναι εμβληματικός εκπρόσωπος της μελέτης αυτού του θέματος. Προτείνω την βιβλιογραφία του, την εργογραφία του εν θέρμος.
Ό,τι αφορά τώρα την ιστορία της Ρωσίας, ένα άλλο κομβικό στοιχείο που αξίζει να το δούμε και σε σχέση με τον τουρκικό παράγοντα τον σημερινό, είναι, και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω σε αυτό, ίσως το πούμε κάποια άλλη στιγμή, όπως κρίνεις, είναι ότι η ρωσική ιστορία διασταυρώνεται με πολύ έντονο τρόπο με την ιστορία των Μογγόλων. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι οι Μογγόλοι αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα της Ευρασίας και είχαν κατορθώσει να παίξουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ρωσική ιστορία. Κρίνεις σκόπιμο να πούμε λίγα λόγια για το μογγολικό ζήτημα? Κοίταξε. Πριν περάσουμε στο ευρασιατικό. Εσύ το κανονίζεις αυτό στο πλαίσιο κάποιου δεδομένου χρόνου. Τώρα, τι να σου πω, μην κολλήσουμε όμως στη Μογγολία, διότι έχω κάποια κέρια ερωτήματα. Όχι, κρίνεις να πούμε κάτι γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι κριτής. Είναι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης οι κριτές, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν είμαι. Τέλος πάντων, αλλά ούτε και να κρυθώ. Δύο λόγια πριν πούμε στον ρωσικό ευρασιατισμό. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα, αν έχεις την καλοσύνη, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να μας αναδείξεις, γιατί ξέρω πόσο πολύτιμος είσαι και έχεις τεράστια πλεονεκτήματα και βέβαια οι άνθρωποι που έχουν τεράστια πλεονεκτήματα έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Μη θεωρείς ότι θα μας ακούσουν, εάν και πρέπει να μας ακούσουν, έτσι, να, επιτέλους, εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε, εάν το πάμε σε ακαδημαϊκό βάθος. Εδώ πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι κατεσέ, δεν είπα ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια ή κατέχω την απόλυτη αλήθεια, άλλωστε έχουμε δώσει τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε πάντα μαθητές. Μαθητές είμαστε. Έτσι. Να μας πεις, αδελφέ διδάσκαλε, Νικόλα Ελάε, τι είδος ορθοδοξία, βρε αδελφέ, παράγεται μέσα στην ρωσική εμπειρία. Όχι παρήχθη, παράγεται. Είναι εδώ πράτεστε. Συμβαίνει και τώρα. Λοιπόν, αυτό είπαμε λοιπόν ότι η ρωσική ορθοδοξία, πρώτον, αφομοιώθηκε, μάλλον ο τρόπος επιλογής της ήταν τάξεως συναισθηματικής και αισθητικής και σε μεγάλη έκταση αυτό το στοιχείο συνέχισε να αποτελεί το κυριότερο υπόβαθρο της ρωσικής ορθοδοξίας. Και εκεί είναι που τίθεται το ζήτημα της φιλοσοφικής συνειδητοποίησης, της διαμόρφωσης μιας φιλοσοφικής θεολογίας, αν μπορώ να το πω έτσι, προκειμένου να μπορέσει αυτό το στοιχείο να το καταστήσει και ιστορικά δημιουργικό. Δηλαδή η Ρωσία ποτέ δεν μπόρεσε, γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει παρά μόνο στο υποσυνείδητο ή σε κάποιες στιγμιές εκρήξεις εμπνεύσεως, γιατί ποτέ δεν κατάφερε να λειτουργήσει ιστορικά ως Τρίτη Ρώμη. Γιατί ποτέ δεν αποφάσισε να διαμορφώσει μια συνειδητή ρωσική ρωμαϊκότητα. Γιατί? Για να γίνουν όλα αυτά, δηλαδή για να μπορέσει η Ρωσία να έχει μια ισχυρή παρουσία στον κόσμο ως ρωμαϊκό υποκείμενο και όχι ως κάποιο άλλο υποκείμενο, είτε ένα εθνικιστικό, επαρχιακό, ρωσικό, είτε ένα ευρασιατικό, είτε ένα ασιατικό, είτε ένα δυτικό ευρωπαϊκό. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, χρειάζεται να προσεγγίσει τα ταυτωτικά της δομικά στοιχεία με όρους φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και στη συνέχεια να μεταγράψει την φιλοσοφική ανθρωπολογία σε πολιτιολογία και σε πολιτισμολογία. Συνδεδεμένη με την ελληνική φιλοσοφία. Ακριβώς, ακριβώς. Με το ανατολικό ρωμαϊκό και κτημένο. Ακριβώς, ακριβώς. Α, γεια σου. Η Ρωσία, πραγματικά, αυτό είναι, ενώ, επίτρεψέ μου, αυτή τη στιγμή θέτω υπό την κρίση σου.
Η Ρωσία εγκληματίζει σε βάρος του εαυτού της. Γιατί? Αυτό, συμφωνώ. Έτσι. Γιατί τα κοιμιάζει, ας το πούμε έτσι, να το πούμε λαϊκοί άνθρωποι είμαστε, τα κοιμιάζει με ασιατικές τάσεις και νοοτροπίες και με ασιατικές γεωπολιτικές βλέψεις, ενώ μπορεί να πάρει από τον ελληνισμό την κληρονομιά και το χρήσμα, αν θες, βρε αδελφέ, της ρωμαϊκότητος. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν το... Από τη στιγμή που μάλιστα... Από τη στιγμή που μάλιστα αυτό το χρήσμα και αυτή η ιδιότητα έχει μείνει και μετέωρη. Μπράβο! Ακριβώς! Δηλαδή, το νεοελληνικό κράτος δεν είναι φορέας αυτής της πρότασης. Είναι κενή. Είναι κενή, είναι στον αέρα. Είναι άνευ ιστορικής εκπροσωπήσεως. Και εδώ, επίτρεψέ μου, τρισαγαπημένε μου αδελφέ, να σε ρωτήσω το εξής. Το ουκρανικό ζήτημα, δηλαδή ενώ οι Ορθόδοξοι στην Ουκρανία θέλουν να είναι συνδεδεμένοι κατευθείαν με το Πατριαρχείο της Μόσχας και δεν θέλουν αυτοκεφαλία. Αυτοκεφαλία κάποιοι ελληνόριθμοι καθολικοί επεδίωξαν και την πήραν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης, τον κύριο Βαρθολομαίο και την Σύνοδό. Αυτό πώς λειτουργήσε για το φανάρι? Λειτουργήσε ως, αν θέλεις, καθήκον να αναγνωρίσει μία εθνότητα, η Ουκρανία άλλωστε είναι εθνότητα, φρονώ πως όχι. Η μισή είναι Πολωνογερμανοί και η άλλη είναι Ρώσοι. Ρωσότατη, ανατολικά. Λοιπόν, αυτό λειτουργήσε ως καθήκον ότι η μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως οφείλει να αναγνωρίσει αυτοκεφαλία ή ως πρόσχημα να βάλει όριο στον ρωσοσλαβισμό προκειμένου μην τυχόν ο ρωσοσλαβισμός φωτιστεί και βρει το δρόμο του και πει είμαι εδώ. Στην ιστορία, στις ιδέες, στο πνεύμα, στην γεωπολιτική σε τελική ανάλυση. Θέλω να το σχολιάσεις, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι η πολιτική του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο φέρει τον τίτλο Οικουμενικό, όχι διότι είναι το Πατριαρχείο της Οικουμένης, αλλά διότι είναι το Πατριαρχείο της πάλε ποτέ πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Οικουμένης, διότι στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία δεν υπάρχει Οικουμενικός Αρχηγός των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και τιμής ένεκεν ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, επειδή η Κωνσταντινούπολη ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Οικουμένης, απέκτησε κάποια στιγμή την προσφώνηση οικουμενικός και μάλιστα με ενστάσεις και αντιρρήσεις. Ακριβώς στο όνομα του κανονικού δικαίου και της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αναγνωρίζει οικουμενικό αρχηγό. Άρα λοιπόν ο τίτλος Οικουμενικός στο Πατριαρχείο αφαίρεται στην πάλε ποτέ πρωτεύουσα της Οικουμένης και όχι σε χαρακτήρα οικουμενικής διοικήσεως των Ορθοδόξων Χριστιανών από τον Επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης. Οι βαθμοί άλλωστε της ιεροσύνης όπως και του συμβολικού τεκτονισμού είναι μόνο 3 και όλα τα άλλα είναι επιγενόμενοι τίτλοι. Πόσο λοιπόν πραγματικά συμφωνούμε εμείς οι δύο. Απόλυτα. όπου μπερδεύονται αυτά, προκύπτουν άλλα. Προκύπτουν πολλά συμβούλια και κομικοτραγικού μεγέθους προσφωνήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική λοιπόν
του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης στο ουκρανικό ζήτημα πράγματι μπορεί να εξηγηθεί με τον τρόπο τον δεύτερο που προανέφερες, δηλαδή ως μία προληπτική υπονομευτική κίνηση προληπτικής διπλωματίας, ίσως και προληπτικού πολέμου, μη τυχόν και κάποια στιγμή, όπως είπες, αφυπνιστεί κάποιο ρωμαϊκό σενάριο μέσα στην Ρωσία. Όχι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. Αλλά για προληπτικούς λόγους να είναι οριοθετημένη και να έχει χάσει τη σύνδεσή της η Ρωσία με το Κίεβο, που το Κίεβο για τη Ρωσία είναι ό,τι για τον ρωμαϊκό, βυζαντινό κόσμο η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη των Ρώσων είναι το Κίεβο. Έτσι. Όπως η Κωνσταντινούπολη των Ελλήνων είναι η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, εδώ βλέπουμε και την αδυναμία της Ρωσίας, η οποία από τη δεκαετία του 90 και μετά έχει μία πολιτική βασισμένη στην ολιγαρχία, στον θεσμοθετημένο γκανγκστερισμό και στο εμπόριο πρώτων υλών, και νόμιζε η Ρωσία ότι αυτά αρκούν για να μπορέσει να διατηρήσει την παρουσία της, την προνομιακή παρουσία της σε όλη τη ζώνη της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή ότι εάν τα βρίσκουν στις business οι ολιγάρχες των ΜΕΝ και των ΔΕ, οι θεσμοθετημένες μαφίες των ΜΕΝ και των ΔΕ και η μεγαλέμπορη ενέργεια των ΜΕΝ και των ΔΕ, ότι αυτό αρκεί. Ξαφνικά λοιπόν ξύπνησε... Η ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αλλά η ΜΑΚΜΑΦΙΑ παίζει, μπαίνει και Λονδίνο μέσα. Τι γίνεται εδώ? Θα τα πούμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, η Ρωσία ξύπνησε λοιπόν μια μέρα και είδε ότι έχανε την Ουκρανία. Δηλαδή έχανε την Κωνσταντινούπολη της. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί μπόρεσε ο Πάιατ και η Νούλαντ, η μένος αξιωματούχος του State Department, ο δέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, να αποσπάσουν την Ουκρανία από τη Ρωσία? Γιατί το πέτυχαν αυτό? Γιατί διαπίστωσαν ότι το Κρεμλίνο δεν είχε νοοπολιτική, δεν είχε πολιτιστική διπλωματία στην Ουκρανία και είχε αφήσει επί δεκαετίες, επί 2,5 δεκαετίες την Ουκρανία πνευματικός και ψυχικός αθωράκιστη και στο έλεος ενός αυταρχικού διεφθαρμένου ηγέτη, ο οποίος επειδή τα έβρισκε στις business με το Κρεμλίνο, νόμιζε το Κρεμλίνο ότι ο τοπικός του ολιγάρχης και απολυτάρχης που διοικούσε την Ουκρανία, ότι θα καθάριζε για λογαριασμό του. Ναι. Συνεπώς, ναι, το πνευματικό αυτό κενό της πολιτικής, οι πανέξυπνοι άνθρωποι του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ψυχολογία, την πολιτισμολογία κτλ., έφτιαξαν ένα δημοκρατικό κίνημα και ένα κίνημα δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς, έχοντας ερίσματα και στα τρία πεδία, δεν είπαν ψέματα, άσχετα που είχαν δόλια κίνητρα. Ναι. Βέβαια... Και προκάλεσαν την κρίση που προκάλεσαν. Ναι, με το Γιαννουκόβιτς. Βέβαια, παρατηρούμε ότι οι πράκτορες πεδίου, να το πούμε καθαρά, τη CIA στην Ουκρανία, αξιοποίησαν Νάτσι, ή κάνω λάθος. Απολύτως. Να, βέβαια. Έχω ένα σοβαρό ντοκουμέντο, ένα βιβλίο πολύ σοβαρό, Ρετούρο Μεϊντάν, επιστροφή στο Μεϊντάν, επιστημονικό σύγγραμμα, όπου μιλάει μέχρι και για αξιοποίηση σατανιστών.
Μα μία από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ουκρανίας που ζητάει και αυτή τα δικαιώματά της έχει ανακηρύξει Άγιο το Χίτλερ και Αγγέλους τα ΕΣΕΣ και τον έχει αγιογραφήσει με βυζαντινό ρυθμό και τον έχει ανακηρύξει Άγιο διότι λέει ο Χίτλερ προστάτευσε τους χριστιανούς από τους κομμουνιστές και τον ανακηρύσουμε Άγιο. Το έχω δει και μάλιστα έκανε και τον κύκλο του διαδικτύου και ουδής είπε το οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το διέψευσε και κανείς, έτσι. Το θεωρούν καμάρι τους. Έτσι. Λοιπόν, το όλο διακύβευμα από την 31η Δεκεμβρίου όπου υποστέλλεται στο Κρεμλίνο η σημαία της Σοβιετικής Ενώσεως και ανυψούται της Ρωσικής Ομοσπονδίας επί Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έτσι. Το άλλο διακύβευμα είναι πώς η Ανατολή θα υποχωρήσει στο ευρασιατικό βάθος και πώς η Δύση θα προχωρήσει. Δηλαδή πώς θα αυξηθεί η Ρίμπλαντ, αυτό που περιβάλλει την Ευρασία, και πώς θα μειωθεί η Χέρτλαντ, δηλαδή η Ευρασία, κατά Μακίντερ και κατά Σπίκμαν, και θα εφαρμοστεί το δόγμα Μπρεζίνσκι. Το ότι η Ρωσία δεν έχει, Νικόλα μου, διαμορφώσει συγκεκριμένο πνευματικό, πολιτιστικό και γεωπολιτικό, ας το πούμε, δόγμα, ας το πούμε, αντίληψη, έτσι, διότι το δόγμα δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ ως λέξη, αντίληψη και σχεδιασμό, υλικό σχεδιασμό στηριγμένο στο πνεύμα, εντάξει. Αυτό μήπως την βάζει σε κινδύνους και ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι στους οποίους αυτή η ανεπάρκεια της Ρωσίας εκθέτει τη Ρωσία. Νομίζω ότι την βάζει σε σοβαρότατους υπαρξιακούς κινδύνους. Mm-hmm. Τι εννοείς? Καταρχάς, ας δούμε το τι σημαίνει αυτό το πνευματικό κενό, το πνευματικό ζήτημα, όπως έχει και ο ίδιος ο Μπρεζίνσκι. Σημαίνει το να έχεις στρατηγικό όραμα. Δηλαδή να έχεις μια στρατηγική κοσμοαντίληψη και μια στρατηγική κατεύθυνση. Mm-hmm. Μέσα στην οποία να εντάσσεται ο πολιτικός και οικονομικός και στρατιωτικός και κατασκοπευτικός και τεχνολογικός σχεδιασμός. Δηλαδή να έχεις όλους αυτούς τους πόρους και να μπορείς να απαντήσεις με ποια κριτήρια τους οργανώνεις και με ποιο σκοπό. Ποιον κόσμο θέλεις δηλαδή. Όπως είχε η Σοβιετική Ένωση που μπορούσε αν μη τι άλλο να απαντήσει ποιον κόσμο θέλει. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ανέπτυξε ως κοινωνία ίδιον λόγο έκανε ακόμη και την υιοθέτηση του μαρξισμού-κομμουνισμού προβληματική. Διότι δεν είχε σκληρή λογική συνείδηση από κάτω να στηριχθεί ο μαρξιστικός ορθολογισμός. Προσελήφθη πάλι με έναν τοπικό τρόπο, ατελή, υποσυνείδητο και συναισθηματικό. Και γι' αυτό κατέρευσε. Όπως είναι προβληματική ακόμη και σήμερα η ίδια η πρόσληψη του χριστιανισμού. Του βυζαντινού χριστιανισμού, ας το πω έτσι. Διότι δεν έχει το ρασιοναλιστικό στοιχείο από κάτω. Δεν μπορείς δηλαδή εύκολα λόγων διδώνε και δεν μπορείς να το μεταφράσεις σε κοσμοαντίληψη αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να το διατυπώσεις σε ρητή πολιτισμική πρόταση. Μπορείς να το εκφράσεις συναισθηματικά, φολκλωρικά, υποσυνείδητα και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μπορείς να έχεις ένα οργανωμένο σύστημα κοσμαντήληψης. Και τονίζω αυτές τις πολύ σκληρά λογικές λέξεις, διότι ο καθένας έχει το έλλειμμά του. Άλλος μπορεί να πλειονάζει στο ένα στοιχείο, άλλος σε ένα άλλο. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν έχουμε και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε μεταξύ άλλων γιατί η κομμουνιστική νομενκλατούρα της Σοβιετικής Ένωσης ποτέ δεν ήταν συνειδητοποιημένοι κομμουνιστές. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα και συμπαρασύρουμε σε αυτό και το άλλο ελληνικό κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε φωλιάσει, έχουμε βρει καταφυγή μέσα από τους πολέμους του 20ου αιώνα. Έχουμε ματώσει, οι παππούδες μας ματώσανε, εμφύλιος. Έχουμε βρει μια καταφυγή στον Ευρωατλαντισμό. Εντάξει. Αυτή η καταφυγή όμως στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μας δίνει χρήμα, αν θέλεις, κάποιες φορές αποτρεπτικές της Τουρκίας, διπλωματικές παρεμβάσεις, γεγονός είναι, εξοπλισμούς, επενδύσεις που γίνανε πλατείτσες και καγκελάκια και φάγανε τοπικοί παράγοντες, καθαρά πράγματα, πεζοδρομήσεις, καμία ανάπτυξη ουσιαστική των συγκριτικών μας πλέον εκτιμάτων. Παρ' όλα αυτά, θέτω υπό την κρίση σου την άποψη που έχω και πες μου αν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, ότι οποιοσδήποτε Έλληνας και οποιαδήποτε Ελληνίδα είτε έντονα είτε λιγότερο έντονα έχει μέσα στο μυαλό του και μέσα στο μυαλό της από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει το όραμα αυτού που αποκαλούν, δεν μ' αρέσει ο όρος, Βυζάντιο, και αυτό που πρέπει να λέμε Ελληνική Αυτοκρατορία, Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, όχι μόνο κατά την εδαφική του έννοια, αλλά και στον πολιτισμό, στο, αν θέλεις, στη στάση ζωής και βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά. Επειδή εμείς δεν μπορούμε υλικά να το πραγματώσουμε, πάλι οποιοδήποτε δεξιός, κεντρός, αριστερός, κομμουνιστής, αναρχικός, πολιτικοποιημένος, απολίτικος, μέσα του έχει φωλιάσει η Ρωσία ό,τι και να λέει το απ' έξω. Η Ρωσία δεν μπορεί, η Ρωσία δεν καταλαβαίνει, η Ρωσία δεν βλέπει, η Ρωσία δεν ακούει. Και εμείς δεν μπορούμε να ολοκληρωθούμε ως έθνος, βρε αδελφέ. Δεν είναι η Αθήνα η πρωτεύουσά μας, η Κωνσταντινούπολη είναι. Έχεις κάποια έτσι παρατήρηση? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι... Ελληνορωσικής διαπλοκής είναι... θέμα. Μπαίνουν και οι Έλληνες και οι Ρώσοι. Διαπλοκής. Ναι, είναι ένα κοινό πρόβλημα. Το κοινό πρόβλημα είναι διπλό και γι' αυτό είναι και δυσεπίλητο. Πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα με όρους 21ου και όχι 15ου αιώνα. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια διπλή προσπάθεια. Όχι, άμα ήταν εδαφικό, οι Ρώσοι που είναι καλοί και στη λαφυραγώγηση μπορεί να το λύναν πιο εύκολα. Οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν ούτε αυτό. Πρέπει να ανατρέξουμε 500 χρόνια πίσω, γιατί είμαστε οι Έλληνες και 500 χρόνια απόντες από την ιστορία, και εννοώ ως σημαντικός λόγος. Δεν εννοώ ότι το 1830, ξέρω εγώ, φτιάχτηκε κάτι, ή ότι υπήρχαν και Έλληνες, ας πούμε, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εννοώ ότι από το προσκήνιο της ιστορίας απέχει ο Ελληνισμός 500 χρόνια. Επί 500 χρόνια σιγεί ή ακολουθεί κάποιον, αλλά δεν αποτελεί αυτοτελές, αυτόνομο, πνευματικό ή πολιτικό υποκείμενο. Λοιπόν, ο Ελληνισμός λοιπόν απέχει 500 χρόνια. Για να μην καταντήσει σαν τους Σουμερίους, να λέμε, ξέρεις, κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πολιτισμός. Πού είναι οι Σουμέροι, οι Βαβυλώνοι και το καθεξής, δηλαδή κορυφαίοι, κολοσσιαίοι πολιτισμοί.
χρειάζεται να πιάσουμε το νήμα από εκεί που κόπηκε. Αλλά χρειάζεται να το τραβήξουμε και να το επεκτείνουμε με τα κεκτημένα του ευρωπαϊκού πολιτισμού που κάλυψε τα 500 χρόνια που οι Έλληνες απήχαν. Δηλαδή πρέπει να πάμε και να δούμε εάν θέλει διανοητικά πειράματα και εργασίες. Εάν συνέχιζαν οι Βυζαντινοί να υπάρχουν στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στην Εωτερικότητα, πώς θα συνδιαλέγονταν με τις υπόλοιπες μεγάλες πνευματικές και πολιτικές δυνάμεις του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και της Νεωτερικότητας, τι θα είχαν να συνεισφέρουν. Να κάνουμε αναδρομικές λοιπόν έρευνες, μεταγραφές και μεταγλωτήσεις, να επικαιροποιήσουμε τον απόντα μεσαιωνικό ελληνισμό σήμερα, να δούμε δηλαδή πώς καλύπτονται αυτά τα κενά, τι έχει να συμπληρώσει στον σημερινό κόσμο, εάν θεωρήσουμε ότι μπορεί να μπει σε διάλογο με τον σημερινό κόσμο και να μην σταματάει η ιστορία του ελληνισμού στο Μεσαίωνα, όπως έχει σταματήσει μέχρι τώρα. Και ως εκ τούτου να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την μισή χιλιετία πνευματικής αδράνειας. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε έναν ανατολικο-ρωμαϊσμό ή έναν ανατολικο-ρωμαϊσμό ή έναν βυζαντινισμό 21ου αιώνα όμως και όχι 15ου. Γιατί και την Κωνσταντινούπολη να την πάρουν οι Ρώσοι ή οι Έλληνες, αν την πάρουν με αυτό το υπόβαθρο είτε οι Ρώσοι είτε οι Έλληνες, το λέω με χιούμορ, τουρκική θα είναι. Το εννοώ με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα είναι κάτι άλλο και φοβούμαι μην τους εκτουρκίσει κιόλας. Αντί να εξελινήσουν ή να εκροσίσουν την Κωνσταντινούπολη, αν την παίρνανε σήμερα με τα μυαλά που κρατάνε, μάλλον αυτοί θα γινόντουσαν Τούρκοι παρά αυτοί θα αφομοίωναν την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που οι μεγάλοι πολιτισμοί πάντοτε όσο κρατάνε στην ιστορία το επιλύουν. Όταν πάβουν να μπορούν να δίνουν λύσεις επικαιροποίησης της πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας και της στρατηγικής τους πρότασης, τότε μπαίνουν σε μια ένδοξη προθήκη της ιστορίας. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε και το πρόβλημα το ότι εξ αυτού του λόγου όταν οι Ιταλοί κομμουνιστές, μια αντιπροσωπεία Ιταλών κομμουνιστών και Γερμανών σοσιαλδημοκρατών την περίοδο 85-86 πρωτοάρχισαν τις μεσολαβητικές συναντήσεις με τον Γκορμπατσόφ κατηδίαν για να του πούνε ότι κοίταξε, από τη δεκαετία του 70 έχει τεθεί σε κίνηση μια διαδικασία επιτάχυνσης της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να συγκλίνουν τα συστήματα, θα σας βάλουμε και εσάς ως ανατολικό καπιταλισμό κρατικού τύπου. Μαζί με το δυτικό καπιταλισμό πιο αγοραίο, θα σας βάλουμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα στο οποίο θα συνυπάρχουν τα επιμέρους συστήματα. Αυτό ήταν η αποστολή μιας ομάδας Ιταλών κομμουνιστών και Γερμανών σοσιαλδημοκρατών 85-86 στον Γκορμπατσόφ. Έκαναν τις προεργασίες, ο Γκορμπατσόφ μπήκε στη συζήτηση γιατί δεν ήταν κομμουνιστής, κανείς στη Ρωσία σχεδόν δεν ήταν κομμουνιστής, ήτανε κρατικοί καπιταλιστές συνδυασμένοι με μουζικισμό και ρωσικό εθνικισμό ρωσικού τύπου. Και γι' αυτό φτάσαμε το 1989, τον Ιανουάριο του 89, μια αντιπροσωπεία της Τριμερούς Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκε τον Γκορμπατσόφ και σε εκείνη την αντιπροσωπεία συμμετείχανε ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός ο Νακασόνε, ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Αμερικανός τραπεζίτης David Rockefeller και ο Henry Kissinger. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αφού είχε γίνει προεργασία με μεσολάβηση Ιταλών κομμουνιστών και Γερμανών σοσιαλδημοκρατών, αυτή η ομάδα λοιπόν είδε τον Γκορμπατσόφ τον Ιανουάριο του 89 και του είπε πάτα το κουμπί. Ήρθε η ώρα να ενσωματωθείτε και να ενσωματωθούμε σε μια νέα οικονομική τάξη πραγμάτων. Και γι' αυτό λοιπόν στη συζήτηση εκεί στην οποία μπήκανε και σε τεχνικές λεπτομέρειες να αναλάβει το management και την καθοδήγηση της Ρωσίας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ΓΑΤ, ο Γκορμπατσόφ συμφώνησε να μπει στο νέο παιχνίδι. Είχε άλλες επιλογές. Έτσι έχουμε... Είχε άλλες επιλογές ο Γκορμπατσόφ.
επιλογές, είχε άλλες επιλογές και μάλιστα τότε κάποιοι πιο σκληροπυρηνικοί θέλανε να κάνουν και ένα πραξικόπημα και σε εκείνο το πραξικόπημα τους έλειπαν τα χρήματα. Και ανέλαβε να μεσολαβήσει, να τους βρει τα χρήματα, εκείνος ο γνωστός Βρετανός εκδότης που βρέθηκε στη Θραμυγό του πνιγμένος. Ναι. Νικόλα μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι κινήσεις που γίνονταν πάντοτε με έναν τρόπο που δεν είχε στρατηγική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά χαρακτήρα τακτικής προσαρμογής. Και επέτρεψε μια τελευταία ανοίξη. Σήμερα η πολιτική του Κρεμλίνου μεταξύ των κρεμλινολόγων και των ειδικών συμβούλων αυτοπροσδιορίζονται οι Ρώσοι πολιτικοί σήμερα του Κρεμλίνου ως η ξυλουργή του διεθνούς συστήματος. Λένε «We are the carpenters». Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς τι κάνουμε? Δεν πειράζουμε το διεθνές σύστημα. Τι κάνουμε? Όταν κάποιο περιφερειακό πρόβλημα βλέπουμε ότι κάπως μπορούμε να κάνουμε εκεί ένα μερεμέτι, λίγο να διορθώσουμε το πρόβλημα, λίγο να κερδίσουμε και να πουλήσουμε τις υπηρεσίες του μερεμετιού που θα κάνουμε τοπικά, αρκούμαστε εκεί. Και έχουν οι ίδιοι δώσει στον εαυτό τους τον αυτοπροσδιοριστικό χαρακτηρισμό, οι ξυλουργοί. Είναι the carpenters του συστήματος. Ωραία. Έχουν μια αυτάρκεια εκ του ότι παίρνουν ένα μεροκάματο με το να είναι ξυλουργοί του συστήματος, του παγκοσμίου. Η επιλογή όμως που έγινε από τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ οδήγησε κάποια στιγμή την Ρωσία να βλέπει το ΝΑΤΟ έξω από την εξώπορτά της, έξω από την θύρα του σπιτιού της. Έτσι. Και μετά πήγε να δει τη Γεωργία, την Ουκρανία να μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και τότε κινητοποιήθηκε μια κατάσταση το 2008 με ένα περίεργο γεγονός στη Γεωργία και τα συναφή μετά στην Ουκρανία, προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, ρωσικότατη η Κρυμαία ιστορικά. Αλλά θέλω έτσι ως τελευταίο σημείο της σημερινής μας συναντήσεως, διότι αν θέλεις και Ινσαλά θα συνεχίσουμε και σε άλλες συναντήσεις μας διαδικτυακές και επαγαθώ της αληθείας την οποία ψάχνουμε και των φίλων μας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ είπε το μεγάλο ναι στην δυτικοκαπιταλιστική πρόκληση. Έτσι, όπως μας ανέφερες, και έτσι είναι. Από την άλλη μεριά, το ρωσικό σύστημα όσες ενστάσεις βάζει σε αυτό, στην προοπτική αλώσεώς του, διότι ας μην γελιόμαστε, η Δύση θέλει να διασπάσει τη Ρωσία, έτσι δεν είναι, να την τεμαχίσει. Κινδυνεύει Βέβαια, με διαμελισμό. Η Χίλαρη Κλίντον το έχει πει. Μάλιστα. Η Ρωσία κινδυνεύει με διαμελισμό. Ότι η Ρωσία είναι υπερβολικά μεγάλη για να είναι ενιαία. Ωραία. Η Ρωσία κινδυνεύει με διαμελισμό πολύ περισσότερο από ό,τι κινδυνεύει με διαμελισμό η Τουρκία. Νομίζω. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Αυτός όμως που στις 24 Μαρτίου του 1999, τη στιγμή που είναι μέσα στο αεροπλάνο ως Υπουργός των Εξωτερικών, ο Ευγένη Πριμακόφ, και κατευθύνεται στην Ουάσιγκτον για να εισπράξει, να πάρει το τσεκ, την επιταγή, των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πεινασμένη Ρωσία του Γελσίν. Μόλις μαθαίνει μέσα στο αεροπλάνο ότι άρχισαν οι βομβαρδισμοί στην Ιουγκοσλαβία, δίνει εντολή να επιστρέψει ο πιλότος το αεροπλάνο πίσω στη Ρωσία και αρνείται αυτό το δώρο των 15 δις. Όλοι θυμάμαι τότε, λέγαμε ότι ο Πριμακόφ πάει για πρόεδρος και για μια ριζική ανατροπή του συστήματος. Εν τούτης, μέσα από μια σειρά γεγονότων τα οποία κατηδίαν έχουμε συζητήσει μαζί, διότι σου εξέθεσα την σοδιά μου από την ανάγνωση του βιβλίου
Les hommes du Kremlin, οι άνθρωποι του Κρεμλίνου. Ο Πριμακόφ πατώνει και έρχεται ως πρωθυπουργός και μετά ως πρόεδρος στα τέλη του 1999 ο κύριος Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, ο οποίος στις αρχές του 2000 γίνεται και πρόεδρος και παίρνει όλο το επιτελείο του Πριμακόφ με το μέρος του. Η ερώτησή μου προς εσένα είναι, για να καταλήξουμε και να κλείσουμε εδώ αυτό το κομμάτι πριν πάμε και σε άλλα ζητήματα σε επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση. Τι είναι αυτό που κάθε προσπάθεια αναιρέσεως της αρχικής συμφωνίας του Κορμπατσόφ το σταματάει στη Ρωσία? Βέβαια οι ολιγάρχες που πάντοτε είναι ισχυροί έχουν τους λογαριασμούς τους στο εξωτερικό και αυτοί οι λογαριασμοί μπορούν από την CIA να παγώσουν σε κάθε περίπτωση, ναι ή όχι? Βεβαίως. Γι' αυτό υποκύπτουν. Έτσι έκανε η CIA με τους λογαριασμούς του Μαδούρο και της ομάδας του στη Βενεζουέλα. Ένα αεροπλάνο της Αθήνας από Βενεζουέλα. Τα λες αυτά. Το ξέρω. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία, λέω ποια ήταν η πολιτική. Ναι, θα μπορούσε να υπάρξει και ελληνική λύση, αλλά φοβήθηκαν αυτοί εδώ. Λοιπόν, καλά παιδιά είναι, φίλοι μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία μη έχουσα πνευματική και γεωπολιτική αντίληψη του εαυτού της, σταματάει κάθε προσπάθεια που βάζει ένσταση σε αυτή την τυφλότητα, διότι ο Πριμακόφ τι είπε, οπ, τέρμα. Αυτό. Λοιπόν, και δεν μπορεί να γίνει μια αρχή να βρει το δρόμο της. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, από ό,τι φαίνεται, φοβάται μην τυχόν και βρει το δρόμο της η Ρωσική Ορθοδοξία και δι' αυτής και ο ρωσικός πολιτικός παράγοντας, προτιμάει εκεί τη σκλαβιά του φαναρίου και να διαπλέκεται με το τουρκικό πολιτικό σύστημα και τη μεσολάβηση των δημοκρατικών από την Αμερική, ώστε να παίρνει πόντους μέσα στο τουρκικό σύστημα και βεβαίως με τη σειρά του όταν πηγαίνει στο εξωτερικό να λέει ότι η Τουρκία και, να είναι και διπλωματικό εργαλείο της Άγκυρας. Λοιπόν, έχεις αντίρρηση αυτό? Όχι. Λοιπόν, αυτό το Big Bang που περιμένει το γένος μας να γίνει, διότι το γένος μας δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν ξαναγίνει αυτό που λέμε Βυζάντιο. Εκεί θα σαπίζει, διότι η Ρωσία, εάν δεν ενωθεί με τον Ανατολικό Ρωμαϊσμό, δεν βρει το δρόμο της προς την αιωνία κοινή μας Κωνσταντινούπολη. Και δεν μιλάω μόνο γεωγραφικά. Μιλάω, ξέρεις, πνευματικά. Ναι. Θα διαμελιστεί. Δεν έχει νόημα το γεωγραφικό. Ναι. Θα διαμελιστεί. Η Ρωσία πάει για διαμελισμό. Πέσει... Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, παίζοντας με τις ασιατικές δυνάμεις του κυρίου Ερντοάν, του πρόεδρου της Τουρκίας, του πρόεδρου της Κίνας, του κυρίου Ξι Τζινπίνγκ, του Χαμενέη και του Ρουχάνη στο Ιράν, η Ρωσία ξεστρατίζει. Εμείς εδώ αδύναμοι, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτές τις ελίτ που πηγαίνουν στο φανάρι, όλα καλά, που δεν λένε και στο φανάρι κάτι, κοίταξε να δεις, που πάνε στις Βρυξέλλες, που πάνε στη Ουάσιγκτον και δεν δίνουν κάτι για μας να καταλάβουν οι άλλοι, δεν μπορεί να κινητοποιήσει τη Ρωσία. Η Ρωσία ζει στην κοσμάρα της, ζει στις πατάλες και στην έκλητη ζωή των ολιγαρχών και των στελεχών του Κρεμλίνου πλην ενός, του Υπουργού Αμήνης του κυρίου Σοϊγκού. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Μόνο ο κύριος Σοϊγκού
Συμφωνείς? Μόνο ο κύριος Σοϊγκού είναι ασκητής στο Κρεμλίνο. Όλοι οι άλλοι ζουν μια ζωή θεέμου. Θα διαμελήσουν τη Ρωσία. Εάν η Ρωσία δεν συναντηθεί με τον ελληνορωμαϊσμό, δεν θα υπάρχει. Εμείς κάπου σε κάποια γωνιά μπορεί πάλι να φωλιάσουμε και κάποτε ξανά κάτι να ξανακάνουμε. Η Ρωσία θα πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά με αυτές τις επιλογές που κάνει με τον Ερντοάν, τον Xi Jinping και τον Χαμενέη και Ρουχάνη. Πες μου την άποψή σου και να κλείσουμε εδώ την πρώτη μας προσπάθεια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα η Ρωσία θεωρεί ότι αντί να αρθρώσει μια εναλλακτική στρατηγική πρόταση σαν αυτή που είπες, ότι αρκεί απλώς να δημιουργεί συγκαλυμμένες θεματικές επιχειρήσεις εναντίον αυτών που την απειλούν. Δηλαδή, συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 90 με το deal που έγινε για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε αμερικανικό τραπεζικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Ουσιαστικά και πρόσφατα το 2009 τελεσυνδίκησε αγωγή της Ρωσίας εναντίον της New York Mellon, της τράπεζας. Καθότι το ρωσικό σύστημα μαύρου χρήματος ξεπλένεται στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, το ρωσικό λοιπόν μαύρο χρήμα είναι ρωσοαμερικανική επιχείρηση, δεν είναι ρωσική επιχείρηση. Το παίγνιο του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα ουσιαστικώς έχει πρωτεύουσά του το Τελ Αβίβ, διότι στη Ρωσία υπάρχουν σήμερα στη Ρωσία η μόνη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας είναι μόνο η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων του Σοϊκού, και η πολιτική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας της Ρωσίας έχει μετακομίσει εκτός Ρωσίας εδώ και αρκετά χρόνια μέσω σημαντικών Russian venture capitalists στο Ισραήλ. Και το τρίτο είναι ότι θεωρεί η Ρωσία ότι επιλέγοντας ορισμένα στελέχη όπως κάποτε ο Ζούκερμπεργκ στο Χάρβαρντ και ενθαρρύνοντάς τους με venture capitals να δημιουργούν κάποιες επιχειρήσεις ώστε κάποια στιγμή να τους ενεργοποιήσει η Ρωσία για κάποιο θέμα, ότι αυτές οι κινήσεις αρκούν. Δηλαδή το ότι τροφοδοτούμε τη Δύση με ρωσικό μαύρο χρήμα και γινόμαστε συνέτεροι στην μαύρη οικονομία. Το ότι έχουμε κάνει outsourcing την πολιτική βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας στο Ισραήλ και ότι έχουμε και ορισμένους επίλεκτους ανθρώπους σε κάποια σημεία stand-by για να ενεργοποιηθούν όταν κριθεί, ότι αυτό αρκεί. Αυτό όμως τι δείχνει, ότι και πάλι ελλείψη στρατηγικού σχεδίου η Ρωσία περιορίζεται σε αποσπασματικές αντιδραστικές κινήσεις οι οποίες απλώς έχουν σκοπό να μπαχαλοποιήσουν τον ανταγωνιστή και όχι να καταθέσουν και να προωθήσουν εναλλακτική πρόταση. Και από την άλλη μεριά ο ανταγωνιστής παίρνει την κρέμα. Εννοείται αυτό. Ο ανταγωνιστής τα ξέρει αυτά. Αφού τα συζητάμε εμείς, δεν τα ξέρουν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Και τα ίδια. Κάνουν παιχνίδι. Έτσι. Κάνουν παιχνίδι απάνω στο παιχνίδι που τους παίζει. Δηλαδή, ο ένας παίζει παιχνίδι σε βάρος του άλλου, σαν μια ρωσική μπάμπουσκα. Και το θέμα είναι ποιος είναι ο τελικός που παίζει παιχνίδι επάνω σε αυτόν που παίζει παιχνίδι, επάνω σε αυτόν που παίζει παιχνίδι και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό συμπαρασύρει τώρα και την Αμερική. Δηλαδή η Αμερικάνικη ελίτ είναι η μεν τόσο πολύ μπλεγμένη με τους Ρώσους, η δε τόσο πολύ μπλεγμένη με τους Κινέζους. Έτσι. Που αυτός ο ευρασιατισμός, πρώτον, θα φάει τη Ρωσία, δεύτερον, θα φάει την Αμερική. Και θα φάει και την Αμερική. Θα τη φάει την Αμερική. Έτσι. Η Ρωσία και η Αμερική είναι συγκοινωνούντα δοχεία πλέον. Άγιος. Αν φαγωθεί η Ελλάδα, και στη Μέση Ελλάδα. Ρωσία, Αμερική και στη Μέση Ελλάδα. Ακούω και τώρα το στο Ρεπουμπλικ. Κίνα. Η Κίνα.
Διότι η Κίνα είναι δομημένη. Mm-hmm. Η Κίνα είναι... Ακούω τώρα, λένε. Τώρα μη μου το κολλήσουν, να το πω, αλλά είναι ικανοί να μου κολλήσουν γιατί μου κάνουν τέτοια παιχνίδια, να μην έρθει από το Amazon το βιβλίο που περιμένω, ένα από τα βιβλία. Le Vif Rouge, το βαθύ κόκκινο του Πεκίνου. Αυτό το βαθύ κόκκινο του Πεκίνου, το οποίο προσπάθησε να το διαχειριστεί και ο Dr. Kissinger με τον πρόεδρο Νίξον το 72 το ταξίδι κτλ. Αυτό περιμένει να μην βρει το ρωμαϊκό της δρόμο δια του ελληνισμού η Ρωσία, να διαμελιστεί και, και η τόσο πολύ διεφθαρμένη αμερικανοκρατία μέσα εκεί, οι ελίτ, οι αμερικάνικες, κοιτάζοντας τα κεφάλαια της business, το μαύρο χρήμα που τόσο σοφά περιέγραψες, να φάει ο ένας τον άλλον, να γίνει εμφύλιος μέσα στην Αμερική, να καταρρεύσει η Ρωσία, να καταρρεύσει από τον εμφύλιο η Αμερική, και η Κίνα να επικρατήσει ως ο νέος κόσμος. Τα λέω καλά? Όχι, πες μου. Είναι... Ναι, όχι, όχι. Προφανώς είναι μια κολοσσιαία ιστορική πρόκληση. Και θεωρώ ότι σε αυτό το ζήτημα είναι τραγικό. Άκουγα ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν, λέει, καλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά τον Τζεμπ Μπούς, ναι, ως υποψήφιο στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Τζεμπ Μπούς είναι συνέτερος από 20 χρόνια στη μεγαλύτερη ευρασιατική εταιρεία μαύρου χρήματος, στην Far West Limited, και συμμετέχει μέσα στο κοινό board με τα χειρότερα κατακάθια της ευρασιατικής μαφίας και της σαουδαραβικής μαφίας. Αποδεδειγμένα και δημοσιευμένα, δεν λέμε τίποτα το καινοτόμο, απλώς συνθέτουμε τις πληροφορίες. Είναι τραγικά πράγματα. Συντομότατα λοιπόν, θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια και θα βάλουμε μέσα σε αυτό το τετράγωνο και τη Σαουδική Αραβία. Το φαινόμενο Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, το γεγονός Κασόγη, Πριόνια κτλ. Και πώς αυτό δουλεύει στο ευρασιατικό τουρκικό φαινόμενο, στην ρωσική τυφλότητα, στην κινέζικη πονηριά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να φάνε την ίδια την Αμερική. Να φάει την Αμερική. Απλώς να φάνε. Και τρώνε... Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τίποτε άλλο παρά... Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ακραία βουλημία. Η οποία τώρα τρώει τις σάρκες της. Και η Ευρώπη σαπίζει. Yeah. Και η Κίνα θα κάνει το τελικό χτύπημα. Εδώ είμαστε όλα αυτοί. Για να τα πούμε, όλα να τα λέμε. Θεωρώ βεβαίως ότι η Κίνα είναι πάρα πολύ οριοθετήσιμη και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι απλώς ότι όλοι οι πρωταγωνιστές του διεθνούς συστήματος σκέπτονται με όρους βραχυπροθέσμου ισολογισμού. Δυστυχώς. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ για πάρα πολύ. Να παράγουν μάλλον. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και... πολύ εγώ. Εξ ονόματος των ανθρώπων εδώ της διαδικτυακής προσπαθίας και δια της φωνής της μετριότητός μου, άπειρα ευχαριστώ και από μένα και από τον Ταξιάρχη και από τον Γιάννη και οπωσδήποτε δεσμεύεσαι για νέα συζήτηση, σύντομα. Αλλά πάντοτε, Ινσάλλαχ. Τιμή και χαρά μου. Εγώ είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.